Γεια σας αγαπητοί φίλοι, Μενέντες, εκτός από την τιμή που του κάναμε σαν χώρα, τον έχει τιμήσει η κυρία Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ίσως και ένας Αδριάντας κάπου ή μια Πρωτομή, δεν θα ήταν κακή ιδέα, άλλοι που δεν έχουν προσφέρει και τόσα στον τόπο το διαθέτουν αυτό. Δεν ξεχνάμε το μεγάλο τάγμα, το έντιμο, τιμημένο τάγμα των Φιλελλήνων, εξέχων μέλων, μέλος του οποίου είναι ο κύριος Ρόμπερτ Μπομπ Μενέντες. Ας συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, λέει, για να βεβαιωθούμε ότι η τελευταία μπότα Τούρκου στρατιώτη θα φύγει από την Κύπρο, είπε από την ματωμένη, τη διχοτομημένη Λευκωσία μας ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες. Αυτά να τα διαβάζουν και οι Έλληνες πολιτικοί σε Αθήνα και Λευκωσία. Παρευρέθη στην Αρχιεπισκοπή και εκεί βραβεύθηκε για τη συμβολή του στον αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού με το χρυσό παράσημο του Αποστόλου Βαρνάβα. Την απονομή έκανε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. Εάν έχουμε πίστη στο Θεό και τις δημοκρατικές αξίες και αρχές, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Ανατολική Μεσόγειο που θα είναι ειρηνική και ευημερούσα, είπε ο γερουσιαστής. Επίσης είπε ότι είναι βαθιά ευγνώμων για την τιμή που του έκανε η Εκκλησία της Κύπρου, βραβείο μεγάλης σημασίας κτλ. Αυτά μεταξύ άλλων με πληροφορίες από το έγκυρο και αγαπητό Hellas Journal, για λόγους δεοντολογίας δεν αναφέρω περισσότερα, έχει πολλές περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα η έγκυρη πηγή. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας, κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter κτλ. Πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε περισσότερες ειδοποιήσεις και φυσικά μην ξεχάσετε να δείτε στην κεντρική σελίδα του καναλιού όλες τις σημαντικές πληροφορίες για την επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στην Ελλάδα αλλά και την εκπομπή που επίκειται για τα εξοπλιστικά. Είναι πολύ σημαντική εκπομπή, κορβέτες, εξυγχρονισμός ΜΕΚΟ, ελικόπτερα, πύραυλοι κτλ. Αυτά προς το παρόν. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.